Τη διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδου σε βασικά αγαθά και το 2025 προανήγγειλε μιλώντα το ΟΠΕΝ ο Υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκο. Και επειδή όλοι μα, Γιάννη Φώσκολε, κυνηγάμε τι εκπτώσει, τι είπε ο Υπουργό και για τι παραπλανητικέ εκπτώσει στα καταστήματα. Ε, είπε Μίνα, καλό μεσημέρι, ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στο επόμενο δίμηνο, θα υπάρξει λύση έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι παραπλανητικές εκπτώσεις από τα σούπερ mm -hmm. μάρκετ. οι περιπτώσεις δηλαδή κατά τις οποίες βλέπουμε προϊόντα τα οποία είναι πακετοποιημένα σε προσφορές με δώρα να μην αντιστοιχούν στις πραγματικές τιμές. Όσον αφορά στο περιθώριο κέρδους, ο ίδιος είπε ότι θα παραμείνει και μετά την 1 η 1 του 2025, άρα περιμένουμε και σχετική τρόπο στη Βουλή. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδου νομοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2022 και αφορά μήνα όλα τα βασικά αγαθά, τρόφιμα, καύσιμα, πρώτε ύλε και θα πρέπει το περιθώριο κέρδους που ισχύει σήμερα να μην υπερβαίνει αυτό που υπήρχε το 2021, το βλέπουμε και στην κάρτα μα. Άρα επεκτείνεται και το 2025. Για τις παραπλανητικές εκτόσει, είπαμε ότι θα βρεθεί λύση εντό Δημήνου. Ο Υπουργό Ανάπτυξη μίλησε όμω μήνα στην πρωινή εκπομπή του Όπεν yeah. και για το σχέδιο παραγωγή αναγκραντική. Το οποίο παρουσιάστηκε προχθέ το σχέδιο των τριών δισεκατομμυρίων, που αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα και δίνεται ιδιαίτερο βάρο στην Βόρεια Ελλάδα, στην Παραμεθόριο και στη Θεσσαλία. Μήνα. Μίλησε για ενισχύσει 300 εκατομμυρίων αποκλειστικά για την Παραμεθόριο και τη Θεσσαλία, αλλά και για φοροαπαλλαγέ 300 εκατομμυρίων για μεγάλε επενδύσει που θα γίνουν Άι. στην Ήπειρο τη Μακεδονία. Και την Θράκη είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεδιπλωθεί από το 2025 και μετά. Γιάννη Φάσκολα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμεί κυρίε και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τι είπε το πρωί εδώ στο Όπεν ο κ. Σοδωρικάκο. Το πλαφόν κέρδου θα φύγετε τέλο χρόνο. Όχι, δεν θα φύγει. Α δεν θα φύγει. Όχι, δεν θα φύγει. Θα το κατήσετε. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα με τι παραπλανητικέ εκπτώσει. Υπάρχει σοβαρή α, συζήτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε με... και με τη βιομηχανία τροφίμων και τις πολιεθνικές και με τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση και πλήρης συμμόρφωση με τον νόμο. Το ζητούμενο είναι αυτή η ανάπτυξη που έχουμε, πρώτον να διατηρηθεί, δεύτερον να στραφεί πολύ περισσότερο σε παραγωγικές επενδύσεις, σε πραγματικές δουλειές. Ποια είναι λοιπόν η δική μας δουλειά με αυτό το πρόγραμμα τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, που ανακοινώσαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό, μια αναζωογονητική δύναμη για τη βιομηχανία και συνολικά για την οικονομία που την έχουμε ανάγκη. Περιμένω από όλε τι πολιτικέ δυνάμει να αγκαλιάσουν αυτή την υπόθεση. Είναι μια εθνική αναγκαιότητα, και γι' αυτό πρέπει να στηριχθεί.